he's got wide. Sebastian Vettel goes wide. We've got the 5 second time penalty. But we had nowhere to go. Of Kimi Raikkonen behind him. Yeah, Hamilton completely flat. Yeah, so that's. We're brothers in Salonia, we're brothers in Strofu. Ένα από τα τυμπόνια, ένα από τη ζωή. Στα άγνωστα θα με ρί, στα άγνωστα γιατί. Στα άγνωστα θα θέλω, θα μας βρεις εκεί. Πώς να σου το πω. Καλησπέρα, καρδάσια. Wow. Μόλις βγήκα από δουλειά και κοίταξα στο Instagram και αυτό που είδα είναι ότι ο Leclerc πήρε την pole position από τον Hamilton στην Αυστρία. Δεν είναι συνηθισμένο βίντεο αυτό που ανεβάζω, απλά επειδή τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση από τους φαν της Formula 1 και επειδή σαν φαν της Formula 1 εγώ τρελαμένος περισσότερο από ποδόσφαιρο, περισσότερο από κάθε τι, θέλω να βάσω ένα βίντεο για να δούμε αν η Φόρμουλα 1 ισχύει ότι φέτος είναι ακόμα πιο πολύ βαρετή από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Να το συζητήσουμε μαζί περί τίνος πρόκειται για όσους σας που βλέπετε τη Φόρμουλα 1 και για όσους σκέφτεστε να ξεκινήσετε να βλέπετε Φόρμουλα 1. Λοιπόν, ο ήλιος κατακαίει σήμερα, πρώτη μέρα του καλοκαιριού και είναι η πρώτη τελευταία μέρα από τον Ιούνιο που με έχει τυπήσει ο ήλιος στο κεφάλι και η δουλειά. Λοιπόν, όλοι οι fans της Φόρμουλα 1, ειδικά μετά το σκηνικό που έγινε με τον Φέτελ και τον Χάμιλτον για τα 5 λεπτά πέναλτι, ας καθαρίσουμε ένα θέμα. Για όσους εσάς που είσαστε fan της Φόρμουλα 1, εγώ έχω δύο αγαπημένες ομάδες και αυτή είναι η Ferrari και μετά πάει η Red Bull με τον Verstappen. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τα πέναλτι και με αυτά. Όπως και σήμερα με τον Hamilton, δεν ήξερα άμα θα έπρεπε οπωσδήποτε να δώσουν το πέναλτι κλπ. Αλλά όπως και να έχει, πάμε στο πέναλτι του Vettel, όπου άρχισε εκεί ξαφνικά ο κόσμος της Φόρμουλα να παθαίνει κοκομπλόκο ότι τη FIA, θα τη φωνάζουμε μαφία, ότι γενικά η FIA δεν βοηθάει καθόλου τη φάση με τη Φόρμουλα 1 και ότι προσπαθεί να σμπρώξει τη Mercedes κλπ. Οκ, εν μέρη μπορεί να ισχύουν κάποια πράγματα, γιατί πια η Φόρμουλα 1 δεν είναι μόνο ο κινητήρας και ο οδηγός, είναι και πολλά politics μέσα, έτσι, πολιτικού περιεχομένου πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, για μένα η Φόρμουλα 1 αρχίζει να γίνεται λίγο βαρετή, γιατί το πέναλτι δεν είναι ότι αν έπρεπε να το δώσουν ή να μην το δώσουν. Το πέναλτι δεν έπρεπε να το δώσουν. Όχι γιατί, για μένα καθαρά, όπως και σήμερα του Χάμιλτον το πέναλτι. Δεν θα έπρεπε να του δώσουν το πέναλτι, όχι γιατί το άξιζε ή δεν το άξιζε. Απλά ήταν μια τόσο καλή μάχη. Όσοι μεγαλώσουμε με Φόρμουλα 1, δηλαδή εγώ έχω μεγαλώσει με Σουμάχερ, με Τρούλι, με χοντρά ονόματα και ξαφνικά είμαστε κάπου στη μέση όπου ο Φέτελ και ο Χάμιλτον έχουν τα 5 και τα 4 αυτά τα μεγάλα τα championship στο κεφάλι τους. Επίσης έχουμε την αποχώρηση του Αλόνσο πέρσι, που μπορεί να μην γινόταν τίποτα με τον Αλόνσο, αλλά μόνο σαν Αλόνσο έδινε κάτι στο game. Και έχουμε και έναν καταϊδρωμένο Kimi Raikkonen, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου οδηγός όλων των εποχών. Είναι ο αγαπημένος μου, δεν με ενδιαφέρει πόσα πρωταθλήματα μπορεί να πήρε οτιδήποτε. Δεν παίζει ρόλο αυτό για μένα. Και έχουμε έτσι μία σειρά, ας πούμε, εξαετίας όπου η Φόρμουλα 1 είναι κάπου μετέωρη, κάπου στη μέση, όπου έχουμε χοντρά ονόματα να παίρνουν τις championships, αλλά η Φόρμουλα 1 μην έχει κάποιο σχετικό τρελό ενδιαφέρον. Αλλά την τελευταία τριετία, το midfield, δηλαδή τα μεσαία ονόματα της φάσης, οι μάχες που δίνουν για να πάρουν την τέταρτη, την έκτη θέση ή τουλάχιστον να είναι μέσα στη δεκάδα, είναι ακραίες οι μάχες. Φέτος ειδικά υποδεχόμαστε στη Φόρμουλα 1 ένα τρελό line-up από νέα παιδιά από 19 χρονών μέχρι, τι να σου πω, 23 το πολύ, όπου είναι το μέλλον της Φόρμουλα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δυναμική και ότι θέλουν να κάνουν και την καγκουριά τους παραπάνω. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να υπάρχει στη Φόρμουλα 1. Πρέπει να υπάρχει και λίγο ίντρικα. Παλιά στη Φόρμουλα 1 περίμενες να υπάρχει σύγκρουση, τούμπες. Τα πάντα τη Φόρμουλα 1 παλιά, ο Σένα, ο Βιλνεύ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν πάνω στην πίστα. Αυτή ήταν η δουλειά τους, να τρέχουν και
Δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται. Αυτό όμως έφτιαξε τη Φόρμουλα 1 και την ιστορία της. Όταν βλέπεις ένα μόνο άτομο να είναι στην πρωτιά, αυτό συνέβη και με το Σουμάχερ για κάποια περίοδο. Και αν τον βλέπεις να συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο και αν μην βλέπεις καμία μάχη, ίδια Mercedes. Τον τελευταίο καιρό έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, προσπάθησα έτσι λίγο να το φέρω από γύρω-γύρω με τα πέναλτι και με αυτά. Ήθελα να το ανεβάσω αυτό το βίντεο γιατί είναι κάτι, μια γνώμη που θέλω να εκφράσω, γιατί ξέρω και από το Instagram και το Facebook όταν ανεβάσω κάτι για φόρμουλα υπάρχουν αρκετά άτομα που μιλάνε για τη φόρμουλα. Οπότε αν υπάρχουν και άλλοι στο κανάλι, γράψτε τη γνώμη σας. Όχι για το πέναλτι, όχι για τον Verstappen, όχι για τον Hamilton, όχι. Δεν θέλω να γράψω για καμιά ομάδα. Τι πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον της Φόρμουλα 1? Αυτό. Και αν είναι βαρετή, πείτε μου τη γνώμη σας. Και έρχονται περισσότερα φορμουλίδικα έτσι βιντεάκια, γιατί γουστάρω. Σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, κόσμο. Αυτά. Πείτε μου τη γνώμη σας. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Και άντε να δούμε αύριο στην Αυστρία τι θα γίνει. Μπαλμπαλ. Με μπάντες στα σαλόνια, με μπάντες στη στροφή. Ανάποδα τη μόνια, ανάποδα τη ζωή. Στα γνωστά τα μέρη, στα γνωστά γιατί. Στα γνωστά τα θέλω, θα μας βρεις εκεί. Με μπάντες στα σαλόνια, με μπάντες στη στροφή. Ανάποδα τη μόνια, ανάποδα τη ζωή. Στα γνωστά...